Η 24η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ω Παγκόσμια ημέρα κατά τη πολιομιελίτιδα και γιορτάζεται κάθε χρόνο. Στόχο τη ημέρα αυτή είναι να επενθυμίσει τι προσπάθειε του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώ και τη UNICEF για την εξάλληψη τη πολιομιελίτιδα, μια από τι πιο σοβαρέ παιδικέ ασθένειε του παρελθόντο και κύρια αιτία τη παιδική αναπηρία. Η πολιομιελίτιδα είναι μια πολύ παλιά παιδική ασθένεια, όπω είπατε κι εσεί. Προσβάλλει κυρίω παιδάκια ηλικία μέχρι των 5 ετών. Παλιότερα είχαμε πάρα πολλέ επιδημίε με πολλού θανάτου και είναι δυστυχώς μια ασθένεια που προσβάλλει κυρίως το νευρικό σύστημα, ε, μπορεί να ξεκινήσει με ήπια συμπτώματα, πυρετό, κακουχία, καταβολή, μετό, πόνο στα άκρα και επίσης και χωρίς συμπτώματα κάποιες φορές, μεταδίδεται πολλές μέρες πριν να εμφανιστεί νόσος και πολλές μέρες μετά ε, οπότε παλιότερα είχαμε επιδημίες σε παιδιά που δυστυχώς πάρα πολλές φορές κατέληγαν με νευρολογική συνδρομή. Δηλαδή κατέληγαν σε κάποιες μορφές παράλυση. Ευτυχώ και η μέρα, νομίζω, για την πολυμελήτη θα έχει γίνει για να υπενθυμίσουμε πόσο σημαντικό είναι ο εμβολιασμό για την νόσο. Τη δεκαετία του 1950 φτιάχτηκαν δύο εμβόλια για την νόσο τη πολυομιελήτηδα, καταφέροντα με τον πέρασμα των χρόνων να έχει εξαλειφθεί η νόσο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ανακηρύχθηκε περιοχή ελεύθερη από την πολυομιελήτηδα τον Ιούνιο του 2002 μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, ω αποτέλεσμα του συστηματικού εμβολιασμού και τη ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση τη πολυομιελήτηδα. elitidas. Όμω, όπω τονίζει η παιδίατρο Κυριακή Παπαδοπούλου, η νόσο μπορεί να έχει εξαλειφθεί από την Ευρώπη, αλλά όχι από τον υπόλοιπο κόσμο, καθώ υπάρχει σε πολλέ χώρε και γι' αυτό το λόγο πρέπει να εμβολιάζονται τα παιδιά. Γύρω στην δεκαετία του 1950, ε, φτιάχτηκαν δύο εμβόλια για την νόσο. Ένα εμβόλιο είναι ζωντανό ιό, αλλά τον οποίο τον έχουμε αδρανοποιήσει, τον έχουμε εξασθενήσει. Και ένα εμβόλιο ήταν ένα τελείω συνθετικό υλικό. Ε, τα εμβόλια αυτά ξεκίνησαν, μπήκαν περίπου στο 70 και έκτοτε ε, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια που πούμε είχε εξαλειφθεί η νόσος. Ε, τα, τα τελευταία 15 με 20 χρόνια έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το αδρανοποιημένο ιό για την, ε, εμβόλιο για την πολυμελιτίδα. Δεν, δεν υπάρχει δηλαδή πλέον εμβόλιο για ζωντανό εξασθενισμένο ιό. Αυτό κάνουμε στα παιδάκια. Κάνουμε τέσσερι δόσει μέχρι τον 1,5 χρόνο και μία υπενθυμιστική 5 χρονών. Ε, το επαναληπτικό εμβόλιο που έχει, γίνεται για τον τέτανο στα 12 πλέον έχει και μια πολύ μικρή δόση πολιομελίτιδας για να παραμένει η ανοσία στον ενήλικα εφόρου ζωής. Ε, όσο οι εμβολιασμοί υπολείπονται, πηγαίνουν πίσω με μετακινήσεις πληθυσμών, πολέμους, ε, ανθρώπους που έρχονται από μέρη, πρόσφυγες που δεν έχουν καλές συνθήκες υγείας και σύστημα υγείας, δυστυχώς θα επανεφανιστεί. Γι' αυτό θυμίζουμε ότι υπάρχει νόσος, δεν έχει εξαλειφθεί τελείω παγκοσμίω. Ε, καλό είναι να τηρούμε τον εμβολιασμό. Η πολιομιελίτιδα συχνά ονομάζεται και παιδική παράλυση. Είναι οξία η ογενή μολυσματική ασθένεια που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίω μέσω του στόματο και των κοπράνων. Μεταδίδεται με το σάλιο, μιλώντα, με τα στογονίδια, η φτέρνισμα, η Βίχα, κυρίω όμω με τα κόπρανα αποβάλλεται στο έντερο, οπότε περιοχές όπου παραμένουν περιτώματα, ε, μολύνονται μολυσμένα νερά ή τα μικρά παιδάκια που συνήθως δεν τηρούν τόσο καλά τους κανόνες υγιεινής, μεταδίδεται και με τα κόκρανα και από τα ασταγωνίδια. Είναι πάρα πολύ κολλητική η νόσος. Αυτή είναι η οδός μετάδοσης. Ε, γι' αυτό συνιστούμε τον εμβολιασμό κυρίω. Στην Ευρώπη έχει εξαλειφθεί. Δεν έχουμε κρούσματα. Έχουμε μόνο από ανθρώπου που έχουν έρθει από άλλε περιοχέ ε, Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κατησυχαστούμε. Υπάρχει εμβόλιο, ε, περιλαμβάνεται μέσα στο. Ε, είναι τα λεγόμενα πολυδύναμα εμβόλια τώρα. Δηλαδή, έχουμε 5-6 εμβόλια μαζί, δεν τα κάνουμε χωριστά. Οπότε, μειώνεται και ο πόνο για το παιδάκι και η ανάγκη επίσκεψη στον παιδίατρο Και με τι 4 δόσει μέχρι 2 ετών είναι πλήρω καλυμμένο το παιδί.